Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είσαι η αγαπημένη μου συνδικαλίστρια. Έχεις παίξει μεγάλο ρόλο εδώ στον τόπο μας, στο εργατικό κίνημα των ξενοδόχων επανήλων, και θέλω να μου πεις ακριβώς πώς. Λέγε. Λοιπόν, όσο γραμματέας των ξενοδόχων υπαλλήλων, ο Μούλας Θείου 20 χρόνια, αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου και κατ' επέκταση και στην Ομοσπονδία ως αναπληρώτρια γενική γραμματέας, δώσαμε πολλούς αγώνες υπέρ των εργαζομένων για να διασφαλίσουμε συμφέροντα και δικαιώματα των εργαζομένων. Εσύ η ίδια είσαι εργαζόμενη, πώς? Ήμουν εργαζόμενη για 38 χρόνια στο ίδιο ξενοδοχείο, τιμή μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, Άγγελε. Ποτέ δεν θυμάμαι μία μέρα που να είπα ότι «Αχ, βαριέμαι σήμερα να πάω στη δουλειά μου». Δεν το είπα ποτέ. Ορκίζομαι στο Θεό γι' αυτό. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οφείλω να πω ότι είμαστε οι πρεσβευτές του τουρισμού στην Ελλάδα. Εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε πώς θα έρχονται και θα ξανάρχονται οι πελάτες, οι ξένοι τουρίστες στον τόπο μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για το λόγο ότι οι εργαζόμενοι πλέον στον τουρισμό έχουν πολύ απαξιωθεί, δεν ανταμείβονται όσο θα έπρεπε. Έγραφα 100 κάρτες Χριστουγέννων σε πελάτες, repeaters και σε φίλους που ερχόταν και είχαμε τόσο στενή επαφή. Μου κάνεις τώρα πλάκα, δηλαδή εσύ ήσουν bartender σε ένα κοσμικό ξενοδοχείο και έστελες κάρτ ποστάλ τα Χριστούγεννα σε πελάτες σου. Ναι. Συγγνώμη, το έκανες επίτηδες. Επίτηδες. Τι λες, βρε. Όχι. Με πολύ αγάπη το έκανα αυτό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η στενή σχέση και η επαφή που είχαμε με τους πελάτες μας. Ως συνδικαλιστικό όργανο, τόσα και τόσα χρόνια, πες μου κάποια θέματα που είχες, αν είχες με τη δικαιοσύνη, είχες κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη, σας κυνηγήσανε ποτέ, σε έχουν συλλάβει? Όχι, δεν με έχουν συλλάβει, αλλά έχω εντολή του εισαγγελέα να απολογηθώ για ανακοινώσεις στην τοπική εφημερίδα, που είχα αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία πεινάνε και δεν είχαν ώρα να φάνε οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία. Και σε εγκάλεσαν γι' αυτό? Με κάλεσε ο εισαγγελέας για να απολογηθώ και να πω για ποιο λόγο τα λέω αυτά και πού το στηρίζω. Εξήγησα λοιπόν ότι αυτό ήταν από συγκεκριμένα ξενοδοχεία, όχι από όλα τις περιοχές, και που οι εργαζόμενοι εκεί δεν μπορούσαν να φάνε το φαγητό που θα έπρεπε να φάνε, γιατί δεν είχαν την ώρα να καθίσουν να φάνε. Φεύγανε εξαντλημένοι οι εργαζόμενοι. Και εμείς από καταγγελία από νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ήταν καταγγελία. Δεν το είπα εγώ ξαφνικά. Και οι εργαζόμενοι δεν ήρθαν ποτέ να μου το πούνε αυτό. Φοβόταν οι εργαζόμενοι. Υπογράφαμε τοπικές κλαδικές συμβάσεις στο νομό Λαστείου. Αυτές έχουν εκλείψει τώρα και 6 χρόνια. Δηλαδή υπάλληλοι είναι στον αέρα. Και υπάλληλοι είναι στον αέρα. Υπάλληλοι λοιπόν δεν ξέρουν τι θα πάρουν, πόσο θα πάρουν και πότε θα το πάρουν.